Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάζω την τέταρτη διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής συνότητας είναι η παράθεση των βασικών νόμων που διέπουν τα παράλληλα συστήματα και η αναλυτική εκτίμηση απόδοσης των συστημάτων. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την περιγραφή κάποιων ενιών σχετικών με τη διασωλήνωση. Διασωλήνωση είναι μία τεχνική η οποία συναντάται σε όλους πια τους σημερινούς επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν, όπως είχαμε δει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, η διασωλήνωση είναι η τεχνική κατά την οποία η εκτέλεση μιας εντολής του επεξεργαστή διαιρείται σε διακριτά τμήματα. Τα πιο τυπικά διακριτά τμήματα μιας εντολής είναι 4. Fetch, Decode, Execute και Store, δηλαδή ανάκληση εντολής, fetch, decode, αποκωδικοποίηση εντολής, execute, εκτέλεση εντολής και store, αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Είχαμε δει λοιπόν στην αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση των επεξεργαστών χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική και πολλές φορές μάλιστα δεν χρησιμοποιούνται 4 στάδια αλλά πολλά παραπάνω, και 20 στάδια. Ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε σταδίου της διασωληνωμένης αρχιτεκτονικής, όπου κάθε στάδιο εκτελεί μία διακριτή λειτουργία, για παράδειγμα fetch ή decode, ονομάζεται κύκλος σταδίου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των σταδίων μιας εντολής ονομάζεται κύκλος εντολής. Και γι' αυτό γιατί η εντολή για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να περάσει από όλα τα στάδια που αποτελείται. Η διασωλήνωση λοιπόν υλοποιεί την τεχνική του παραλληλισμού εντολών, δηλαδή εκτελούνται σχεδόν ταυτόχρονα πολλές εντολές. Αυτό σημαίνει ότι μία εντολή που εκτελείται και βρίσκεται στο στάδιο fetch εκτελείται παράλληλα με μία άλλη εντολή που είναι στο στάδιο decode και εκτελείται παράλληλα με μία άλλη εντολή που είναι στο στάδιο execute. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε 4 στάδια διασωλήνωσης, τότε μπορούμε να έχουμε 4 ταυτόχρονες και παράλληλες εκτελέσεις εντολών. Όταν έχουμε περισσότερα στάδια διασωλήνωσης, για παράδειγμα 12, μπορούμε να έχουμε 12 παράλληλες εκτελέσεις εντολών. 3 είναι τα είδη των παραλληλισμών που συναντάμε στα παράλληλα συστήματα. Το πρώτο είναι ο παραλληλισμός εντολών, το δεύτερο είναι ο παραλληλισμός δεδομένων και το τρίτο είναι ο παραλληλισμός ελέγχου. Ας αναλύσουμε λοιπόν κάθε μία από αυτές τις 3 τεχνικές. Η πρώτη τεχνική, όπως είπαμε, είναι ο παραλληλισμός δεδομένων. Εκτός λοιπόν από το παραλληλισμό εντολών, μπορούμε να έχουμε και παραλληλισμό δεδομένων. Με την έννοια αυτή εννοούμε τη χρήση πολλών λειτουργικών μονάδων. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε πολλές αριθμητικές και λογικές μονάδες επεξεργασίας, ALU. Προκειμένου λοιπόν να εφαρμοστεί η ίδια λειτουργία ταυτόχρονα στα στοιχεία ενός συνόλου δεδομένου. Αυτή η τεχνική είναι διαφορετική από τον παραλληλισμό εντολών. Παραλληλισμός εντολών έχουμε ταυτόχρονα παράλληλες εντολές, ενώ στα δεδομένα έχουμε την ίδια εντολή, την ίδια λειτουργία σε πολλά δεδομένα. Τα προβλήματα που συναντάμε στον παραλληλισμό δεδομένων συγκεντρώνονται στον τρόπο επικοινωνίας και συγχρονισμού των μονάδων επεξεργασίας. Επίσης, έχουμε κάποια προβλήματα στον έλεγχο της ταυτόχρονης πρόσβασης στην κοινή μνήμη ή τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Για παράδειγμα, όταν ολοκληρώσουν το έργο τους αυτές οι πολλαπλές παράλληλες μονάδες, θα πρέπει να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους. Θα πρέπει λοιπόν να αποθηκευτούν τα δεδομένα με έναν τρόπο ώστε να μην προκαλέσουν πρόβλημα. Δηλαδή, να μην χαθούν συναλλαγές. Αυτό κάτι που ισχύει
που μπορεί να συμβεί όταν έχουμε μία κοινή μνήμη. Επίσης, οι συσκευές εισόδου-εξόδου είναι ένα άλλο θέμα, γιατί αυτές οι πολλαπλές μονάδες στέλνουν δεδομένα στην είσοδό τους. Αν αυτά τα δεδομένα προέρχονται από μία συσκευή εισόδου-εξόδου, τότε θα υπάρχει ένα θέμα συγχρονισμού και πρόσβασης σε αυτή τη συσκευή. Κάποια άλλα προβλήματα συνδέονται με τον τρόπο ανάθεσης των προγραμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας, τον τρόπο περιγραφής παράλληλων προγραμμάτων και τη διαδικασία ανάπτυξης και συντήρησης παράλληλου λογισμικού. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες επεκτάσεις στις σημερινές γλώσσες προγραμματισμού, όπου επιτρέπουν τον προγραμματιστή να εκφράσει αυτή την παραλληλία με τη χρήση ειδικών εντολών της εκάστοτε γλώσσας προγραμματισμού. Για παράδειγμα, μπορεί ένας προγραμματιστής, αν χρησιμοποιεί ένα σύστημα κοινόχρησης μνήμης και χρησιμοποιεί την προγραμματιστική διαπαφή OpenMP, μπορεί να δώσει μία εντολή πράγμα OMP πριν από κάποιο block εντολών που μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Εκτός λοιπόν από τον παραλληλισμό δεδομένων, υπάρχει και ο παραλληλισμός ελαίου, control parallelism. Αυτός επιτυχάνεται με την εφαρμογή διαφορετικών λειτουργιών σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η διασωλήνωση είναι μια ειδική περίπτωση του παραλληλισμού ελαίου. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικές εντολές, αλλά γίνονται παράλληλα. Ο συνδυασμός βέβαια όλων των ειδών του παραλληλισμού αποτελεί την καλύτερη λύση, γι' αυτό ένας προγραμματιστής θα πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται όλες τις δημοφιλείς τεχνικές παραλληλοποίησης προκειμένου να επιλέγει κάθε φορά την κατάλληλη τεχνική για το πρόβλημά του. Ας δούμε λοιπόν ένα πρόβλημα παραλληλισμού που εκφράστηκε πρώτη φορά από τον Ερατοσθένη, τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο, μαθηματικό και ποιητή. Ο αλγόριθμος λοιπόν που φέρει το όνομά του χρησιμοποιείται για την έβρεση των πρώτων αριθμών. Είναι ο κλασικός λοιπόν αλγόριθμος έβρεσης πρώτων αριθμών από τον Ερατοσθένη που έζησε το 275 έως 195 π.Χ. Επιλύει το πρόβλημα της έβρεσης των πρώτων αριθμών όπου είναι μικρότερη ενός θετικού ακέραιου αριθμού νη. Στον αλγόριθμο αυτό παραθέτονται γραμμικά όλοι οι αριθμοί έως τον συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως όριο. Στον αλγόριθμο αυτόν απαλήφονται διαδοχικά τα πολλαπλάσια των πρώτων αριθμών με συνθήκη ελέγχου να είναι μικρότερος ο πρώτος αριθμός ή ίσως της τετραγωνικής ρίζας του νη. Πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος? Έστω θέλουμε να βρούμε τους πρώτους αριθμούς που βρίσκονται στο εύρος αριθμών 1 έως 100. Ξεκινάμε λοιπόν από το 2, είναι πρώτος αριθμός. Διαγράφουμε όλα τα επόμενα πολλαπλάσια του 2, για παράδειγμα το 4, το 6, το 8, το 10 και ούτω καθεξής. Αφού λοιπόν φτάσουμε μέχρι τον μέγιστο αριθμό, που στην περίπτωση μας είναι ο 100, στη συνέχεια διαγράφουμε όλα τα πολλαπλάσια του αμέσως μεγαλύτερου πρώτου αριθμού, που στην περίπτωση μας είναι ο 3. Άρα λοιπόν διαγράφουμε το 6, που έχει ήδη διαγραφεί, άρα δεν μας απασχολεί, το 9, το 12 που έχει ήδη διαγραφεί, το 15 και ούτω καθεξής.
Αφού λοιπόν φτάσουμε μέχρι πάλι το μέγιστο όριο, το δίδυμη 100, συνεχίζουμε και επιλέγουμε τον επόμενο πρώτο αριθμό, όπου είναι το 5. Ας το δούμε λοιπόν γραφικά. Έχουμε λοιπόν την γραμμική παράθεση των 100 πρώτων αριθμών. Ξεκινάμε το 2. Ξεκινάμε λοιπόν από το 2 και έχουμε λοιπόν τη διαγραφή των αριθμών 4, 6, 8, 10, 12 και ούτω καθεξής. Οι στήλες με την MOV χρωματική αναπαράσταση είναι οι αριθμοί που διαγράφονται. Αφού διαγραφούν όλοι αυτοί οι αριθμοί, βλέπουμε ότι ο επόμενος πρώτος αριθμός είναι ο 3. Άρα λοιπόν, διαγράφουμε τα πολλαπλάσια του 3. Δηλαδή, το 9, το 15, το 20, 21, 27 και ούτω καθεξής. Με τη ρόζα αναπαράσταση φαίνονται οι αριθμοί που διαγράφονται από το 3. Ο επόμενος πρώτος αριθμός που δεν έχει διαγραφεί είναι ο 5. Διαγράφουμε λοιπόν όλα τα πολλαπλάσια του 5. Δηλαδή, 25, 35, 55, 65. Φαίνεται λοιπόν στη γραμμή αυτή, με τη MOV γραμμοσκίαση, και ποιοι αριθμοί διαγράφονται. Ο επόμενος πρώτος αριθμός που δεν έχει διαγραφεί είναι το 7. Διαγράφουμε λοιπόν τα πολλαπλάσια του 7. Δηλαδή το 49, το 77 και το 91. Ο επόμενος πρώτος αριθμός που δεν έχει διαγραφεί είναι το 11. Ο αριθμός 11 έχει τετράγωνο μεγαλύτερο από το 100, οπότε δεν θα χρειαστεί να κάνουμε καμία διαγραφή και σταματάμε την εκτέλεση του αλγορίθμου. Υπάρχει μια δυσκολία βέβαια στον υπολογισμό του τετραγώνου του προηγούμενου πρώτου για μεγαλύτερους αριθμούς. Αν θέλουμε να το υλοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μονοδιάστατο βουλιανό πίνακα, δηλαδή έναν πίνακα που φέρει τιμές true or false, δηλαδή 0 ή 1, του οποίου τα στοιχεία αντιστοιχούν στους φυσικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, το index 10 του πίνακα αυτού αντιστοιχεί στην τιμή 11, γιατί ξεκινάνε από το 0 οι πίνακες στη C, το οποίο αν έχει τιμή 0 δείχνει ότι δεν έχει διαγραφεί, αν έχει τιμή 1 δείχνει ότι έχει διαγραφεί. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ακέραιος, ο οποίος αντιστοιχεί στον πλέον προσφάτως ευρεθέντα πρώτο αριθμό, και ένας ακέραιος ο οποίος χρησιμοποιείται ως δείκτης βρόχου, ο οποίος αυξάνεται καθώς πολλαπλάσια του τρεχόμενου πρώτου εξαλείφονται. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι παραλληλοποίησης. Ο πρώτος τρόπος είναι ο παραλληλισμός ελέγχου. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο παραλληλισμός δεδομένων. Έτσι λοιπόν, ας αναλύσουμε τις δύο αυτές τεχνικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον παραλληλισμό ελέγχου. Στον παραλληλισμό ελέγχου θα χρησιμοποιήσουμε μια διαμοιραζόμενη μνήμη, μια κοινή μνήμη. Κάθε επεξεργαστής έχει το δικό του δείκτη βρόχου, που είναι δηλαδή μια ιδιωτική μεταβλητή, και κάθε επεξεργαστής απαλύει τα πολλαπλάσια ενός πρώτου. Για παράδειγμα, ο επεξεργαστής P1 θα απαλείψει τα πολλαπλάσια του 2. Ο επεξεργαστής P2 θα απαλείψει τα πολλαπλάσια του 3 και ούτω καθεξής. Μπορούν όμως να εμφανιστούν τα εξής προβλήματα. Μπορεί να συμβεί η κατάσταση όπου δύο επεξεργαστές απαλείφουν τον ίδιο πρώτο. Για παράδειγμα, έχουν ολοκληρώσει και οι δύο επεξεργαστές το έργο τους και μεταβαίνουν και διαβάζουν τον πίνακα, τον κοινό πίνακα, για να βρουν ποιος είναι ο επόμενος πρώτος. Και οι δύο μπορούν να δουν ότι ενδεχομένως ο επόμενος πρώτος είναι ο 3. Οπότε και οι δύο ξεκινούν να διαγράφουν πολλαπλάσια του 3. Μπορεί επίσης να συμβεί το πρόβλημα ότι ένας επεξεργαστής μπορεί να κοσκινίζει πολλαπλάσια ενός σύνθετου αριθμού. Για παράδειγμα, έχουμε 4 επεξεργαστές,
Ο πρώτος επεξεργαστής παίρνει το 2, ο επόμενος παίρνει το 3, ο επόμενος παίρνει το 4 και ο επόμενος παίρνει το 5. Το 4 όμως είναι σύνθετος αριθμός. Έρχεται από τον πρώτο αριθμό 2 πολλαπλασιαζόμενο επί 2. Άρα λοιπόν ο επεξεργαστής αυτός θα κάνει ένα άσκοπο έργο αφού θα διαγράφει πολλαπλάσια σύνθετο αριθμό. Βέβαια, μπορούν αυτά τα προβλήματα να αποφευθούν με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων. Αν χρησιμοποιήσουμε έναν επεξεργαστή για χίλιους αριθμούς, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα χρειαστούν 1411 πράξεις, όπου αν θεωρήσουμε ότι μία πράξη απαιτεί μία μονάδα χρόνου για να ολοκληρωθεί, θα απαιτηθούν 1411 μονάδες χρόνου. Αν χρησιμοποιήσουμε δύο επεξεργαστές για το ίδιο πρόβλημα, όπου υλοποιούν τον αλγόριθμο παραλληλοποίησης που περιγράψαμε προηγουμένως, τότε ο πρώτος επεξεργαστής θα ολοκληρώσει την εργασία του σε 706 μονάδες χρόνου και ο δεύτερος σε 705. Είπαμε ότι αυτές οι μονάδες χρόνου αντιστοιχούν σε αριθμό πράξεων και υπολογίζονται με κάποιες σχέσεις που είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο βιβλίο. Για τρεις επεξεργαστές, ο πρώτος θα χρειαστεί 499 μονάδες χρόνου, ο δεύτερος 420 και ο τρίτος 410. Η επιτάξη σε αυτήν την περίπτωση είναι 2,83. Στην προηγούμενη περίπτωση είδαμε ότι η επιτάξη ήταν περίπου 2, γιατί είχαμε για έναν επεξεργαστή 1411 μονάδες χρόνου, για δύο επεξεργαστές 706 μονάδες χρόνου και για τρεις επεξεργαστές 410 μονάδες χρόνου. Αυτό λοιπόν είναι ένα άνω φράγμα, γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο χρόνος 499, αφού είναι ο χρόνος απαλληπής των πολλαπλασίων του 2. Έτσι λοιπόν οπτικά μπορούμε να δούμε ότι αν έχουμε έναν επεξεργαστή, περίπτωση α, έχουμε λοιπόν αρχικά διαγράφεται το 2 μέχρι περίπου λίγο πριν το 500, στη συνέχεια ακολουθεί η διαγραφή του 3, μετά του 5, μετά του 7 και ούτω καθεξής. Αν έχουμε δύο επεξεργαστές, τότε ο ένας επεξεργαστής θα διαγράψει το 2 μέχρι περίπου το 499, μετά και ταυτόχρονα ο άλλος επεξεργαστής θα διαγράφει το 3 και μετά το 5 και ούτω καθεξής. Στην πρώτη περίπτωση είπαμε ότι είχαμε 1411 μονάδες χρόνου, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε 706 μονάδες χρόνου και στην τρίτη περίπτωση, όπου έχουμε τρεις επεξεργαστές, βλέπουμε ότι ένας επεξεργαστής ασχολείται αποκλειστικά με την διαγραφή των πολλαπλασίων του 2, το οποίο απαιτεί 499 μονάδες. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα άνω φράγμα στο 499, γιατί όσους επεξεργαστές και να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω, δεν θα βελτιωθεί ο χρόνος. Ας δούμε τώρα μία άλλη τεχνική παραλληλοποίησης, ένα άλλο είδος παραλληλοποίησης για το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή του κόσκινου του Έρατοσθένη. Εδώ πέρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε παραλληλισμό δεδομένων. Θα διαμοιράσουμε σε πλήθος π επεξεργαστών το διάστημα των αριθμών από 0 μέχρι ν. Ο πρώτος επεξεργαστής παίρνει από 2 έως ν διά π. Έχουμε ένα διάστημα λοιπόν από 0 μέχρι ν και έτσι χωρίζεται σε συγκεκριμένα διαστήματα. Το πρώτο είναι λοιπόν από το 2 μέχρι ν διά π. Ο επόμενος είναι από το ν διά π συν 1 μέχρι το 2 ν διά π και ούτω καθεξής. Ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του θέση μνήμης για τον πρόσφατο πρώτο και για το δίκτυ βρόχου και ο πρώτος επεξεργαστής θα εντοπίσει τον επόμενο πρώτο και θα μεταδώσει την τιμή του στους άλλους. Για τον υπολογισμό της επιτάξης σε αυτό το πρόβλημα απαιτείται να ληφθεί υπόψη ο χρόνος μετάδοσης μηνυμάτων. Απαιτείται πέρασμα μηνύματος και αν κάνουμε το σχεδιάγραμμα με το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση σε έναν επεξεργαστή, σε δύο επεξεργαστές κτλ. Θα δούμε ότι η επιτάξη είναι μέγιστη
στους 11 επεξεργαστές. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών, αυξάνεται και η επιτάχυση του συστήματος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όταν έχουμε 11 επεξεργαστές, τότε έχουμε την καλύτερη επιτάχυση και παρατηρούμε ότι μετά μειώνεται αυτή η επιτάχυση, κάτι που οφείλεται στο αυξημένο κόστος επικοινωνίας. Και πράγματι, σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί, βλέπουμε ότι ο συνολικός χρόνος που αναγράφεται με την διακεκριμένη γραμμή που έχει παύλες και τελείες μειώνεται, αλλά από ένα σημείο και μετά, από το 11, αρχίζει και αυξάνεται. Και αρχίζει και αυξάνεται γιατί το κόστος επικοινωνίας που αναγράφεται με αυτή τη διακεκομένη γραμμή αρχίζει και γίνεται πολύ μεγάλο. Οπότε, αν προστεθεί μαζί με το κόστος του υπολογισμού, βλέπουμε ότι έχουμε χειροτέρευση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνουμε υπόψη την επικοινωνία. Σε μια πιο πραγματική υλοποίηση δεν αποθηκεύονται τα αποτελέσματα, απαιτείται μια συσκευή εισόδου-εξόδου, δηλαδή να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την είσοδο-έξοδο και η επιτάχυση είναι μικρότερη. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι η έβρεση των πρώτων αριθμών κρύβει σημαντικά βραβεία. Υπάρχει λοιπόν η επιτροπή, το Ινστιτούτο, το EFF, το οποίο δίνει χρηματικά βραβεία σε αυτούς που θα βρούνε τους πρώτους αριθμούς. Το πρώτο βραβείο των 50.000 δολαρίων δόθηκε στον πρώτο που ανακάλυψε έναν πρώτο αριθμό με τουλάχιστον 1.000.000 δεκαδικά ψηφία. Ασφαλώς είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά πολύ μεγάλο και το βραβείο. Στις 22 Δεκάτου του 2009 δόθηκε το βραβείο των 100.000 δολαρίων σε αυτόν που ανακάλυψε ένα πρώτο αριθμό με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δεκαδικά ψηφία. Στη συνέχεια δεν έχουν δοθεί και αναμένουν κάποιον να αιτηθεί. Την έβρεση ενός πρώτου αριθμού με 100 εκατομμύρια δεκαδικά ψηφία για 150.000 δολάρια και 1 δισεκατομμύριο δεκαδικά ψηφία με 250.000 δολάρια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μελέτη των ορίων επιτάχυσης σε παράλληλους αλγορίθμους. Θα δούμε λοιπόν τα υπολογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε παράλληλους αλγορίθμους, κάποιους παράγοντες για την επιτάχυση και την αποδοτικότητα και θα κλείσουμε με τους νόμους που έχουν εκφράσει διάσημοι ερευνητές, όπως ο νόμος του Αμντάλ, ο νόμος του Γκρος και ο νόμος των Γκουσταφσόν Βαρσής. Τα υπολογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε παράλληλους υπολογιστές είναι δύο. Υπάρχει το μοντέλο ίσης διάρκειας και το μοντέλο παράλληλου υπολογισμού με σειριακά τμήματα. Και τα δύο αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Στο μοντέλο ίσης διάρκειας έχουμε την υπόθεση όπου κάθε δοθήσα εργασία μπορεί να διαιρεθεί σε νη ίσες υποεργασίες, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να ανατεθεί για εκτέλεση σε έναν επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι TS είναι ο χρόνος εκτέλεσης ολόκληρης εργασίας ενός προγράμματος, δηλαδή σε έναν επεξεργαστή, και TM είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένας επεξεργαστής να εκτελέσει μια υποεργασία της ολικής εργασίας, ισχύει ότι TM ίσον TS προς N. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε 100 μονάδες χρόνου και έχουμε 10 επεξεργαστές, μπορούμε με αυτό το μοντέλο ίσης διάρκειας, να υποθέσουμε ότι 100 δια 10 ίσον 10, δηλαδή κάθε επεξεργαστής θα πρέπει να ασχοληθεί με το 1 δέκατο του
ποσού εργασίας που χρειάζεται και στη περίπτωσή μας 10 μονάδες χρόνου. Εδώ πέρα λοιπόν υποθέτουμε ότι όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν την υποεργασία τους ταυτόχρονα και δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε και τον παράγοντα της επιτάχυσης, το speed factor. Είναι ο λόγος του χρόνου που απαιτείται από έναν επεξεργαστή για τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος προς το χρόνο που απαιτείται από ένα παράλληλο σύστημα που αποτελείται από νέοι επεξεργαστές για να λύσει το ίδιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωσή μας που θέλουμε να δούμε τι επιτάχυση έχουμε στο σύστημά μας που χρησιμοποιούμε νέοι επεξεργαστές, θα διαιρέσουμε τον σηριακό χρόνο με τον χρόνο το που απαιτεί το παράλληλο σύστημα. Δηλαδή θα είναι TS προς TM. Τοποθετούμε TM εδώ πέρα γιατί υποθέτουμε ότι όλοι οι επεξεργαστές θα απαιτήσουν το ίδιο χρόνο για να υλοποιήσουν τη λειτουργία τους, που είναι TM. Μόλις ακριβώς περάσει το χρονικό διάστημα TM, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η επίλυση του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του παράλληλου συστήματος είναι TM. Κάνοντας λοιπόν την πράξη αυτή της διαίρεσης, έχουμε TS προς TM, δηλαδή TS προς, κάνουμε αντικατάσταση του TM, TS προς N, συνολικά δηλαδή N. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών, αυξάνεται και η επιτάχυση του συστήματος. Έτσι λοιπόν, στο μοντέλο ίσης διάρκειας, η επιτάχυση του συστήματος είναι νη. Άρα λοιπόν η παραπάνω εξίσωση υποδηλώνει ότι ο συντελεστής επιτάχυσης ισούται με το πλήθος των επεξεργαστών N που χρησιμοποιούνται και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε μια γραμμική αύξηση της επιτάχυσης ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο slide, έχουμε λοιπόν την γραφική αναπαράσταση, βλέπουμε ότι αυξάνεται γραμμικά η επιτάχυση. Στο μοντέλο βέβαια αυτό λήφθηκε υπόψη ένα σημαντικός παράγοντας και αυτός είναι η καθυστέρηση του δικτύου, δηλαδή ο χρόνος επικοινωνίας που απαιτείται για την επικοινωνία ή πιθανή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επεξεργαστών. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση. Καθυστέρηση λόγω επικοινωνίας και συγχρονισμού. Θεωρούμε ότι ο χρόνος επικοινωνίας είναι TC, επομένως ο πραγματικός χρόνος για να επικοινωνήσουν δύο επεξεργαστές γράφεται ως TM ίσον TS προς N συν TC, δηλαδή προσθέτουμε και το χρόνο επικοινωνίας. Άρα λοιπόν το speed up έχει την εξίσωση όπου στον αριθμητή έχουμε το TS και στον παρονομαστή έχουμε το TS προς N συν το χρόνο επικοινωνίας TC. Μία άλλη μορφή αυτής της εξίσωσης είναι η εξής, ότι η επιτάχυση ίσον νη, δηλαδή τον αριθμό των επεξεργαστών, προς 1 συν νη επί ταφ σι προς ταφ S. Αυτό φανερώνει ότι η επιτάχυση ενός υπολογισμού εξαρτάται από το σηριακό χρόνο εκτέλεσης και από την καθυστέρηση λόγω επικοινωνίας. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν το κόστος επικοινωνίας είναι αμεληταίο. Δηλαδή το TC είναι πολύ μικρότερο από το TS. Τότε η πιθανή επιτάχυση σε αυτό το παράδειγμα είναι ίση με N. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα προβλήματα που δεν έχουν καμία ανάγκη για συγχρονισμό, για ανταλλαγή πληροφοριών και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κόστος επικοινωνίας. Αυτά τα προβλήματα χαρακτηρίζονται και ως ridiculously parallel problems, δηλαδή προβλήματα πολύ εύκολης παραλληλοποίησης και για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι η αναζήτηση που γίνεται σε μια μηχανή αναζήτηση όπως το Google είναι τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή δεν έχει ανάγκη για επικοινωνία η μία αναζήτηση ως προς την άλλη και γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ εύκολο πρόβλημα παραλληλοποίησης. Επίσης, μια άλλη περίπτωση έχουμε όταν το κόστος επικοινωνίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το TS είναι πολύ μικρότερο από το TC. Τότε η επιτάχυση βγαίνει μικρότερη από το 1 και έχουμε τόσο μεγάλο κόστος επικοινωνίας που έχουμε επιβράδυνση. Και μια μεσαία
περίπτωση είναι όταν το κόστος επικοινωνίας είναι συγκρίσιμο με το κόστος υπολογισμού και η επιτάχυση είναι περίπου 1 για ένα νη για ένα αριθμό επεξεργασίων αρκετά μεγάλο. Προκειμένου λοιπόν να θέσουμε την επιτάχυση σε μια κλίμακα μεταξύ 0 και 1, εισάγουμε τον ορισμό της αποδοτικότητας, efficiency, που είναι ο λόγος της επιτάχυσης ως προς το πλήθος των επεξεργαστών. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι η επιτάχυση στο σύστημα αυτό είναι 10. Ναι, αν όμως οι επεξεργαστές είναι 5.000 για αυτή την επιτάχυση, ασφαλώς η αποδοτικότητα είναι πολύ χαμηλή. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται ο όρος της αποδοτικότητας που συνδέει την επιτάχυση ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Είναι ένα μέτρο λοιπόν της επιτάχυσης που επιτυγχάνεται ανά επεξεργαστή. Σύμφωνα με το μοντέλο λοιπόν ίσης διάρκειας, η αποδοτικότητα είναι ίση με 1 αν αγνοηθεί το κόστος επικοινωνίας. Διαφορετικά, αν ληφθεί υπόψη το κόστος επικοινωνίας, δίνεται από τη σχέση αποδοτικότητα ίσον 1 προς 1 συν νη επί ταύση προς ταύ S. Το μοντέλο αυτό λοιπόν που είδαμε, το ίσης διάρκειας, δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι μεν απλό, αλλά έχει πρόβλημα. Η αδυναμία του βασίζεται στην υπόθεση ότι μια δοσμένη εργασία μπορεί να διαιρεθεί σε ένα σύνολο ίσων υποεργασιών, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από ένα πλήθος επεξεργαστών παράλληλα. Οι πραγματικοί αλγόριθμοι βέβαια δεν αμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Οι πραγματικοί αλγόριθμοι περιέχουν σειριακά τμήματα, τα οποία δεν μπορούν να διαιρεθούν σε άλλες υποεργασίες, και ο μόνος τρόπος είναι να εκτελεστούν από έναν επεξεργαστή, ενώ οι άλλοι επεξεργαστές παραμένουν σε stand-by. Για παράδειγμα, η άθροιση των αντίστοιχων στοιχείων δύο διανυσμάτων, το άθροισμα του προηγούμενου βήματος και υπολογισμός του μέσου όρου ή η επικυρωποίηση των αρχικών τιμών των διανυσμάτων. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου έχουμε την πρόσθεση δύο πινάκων και την αποθήκευση σε έναν άλλο πίνακα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι το πρώτο τμήμα μπορεί να γίνει παράλληλα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα. Το δεύτερο τμήμα όμως, που είναι η πρόσθεση όλων των στοιχείων αυτού του πίνακα, θα πρέπει να γίνει μόνο από έναν επεξεργαστή και γι' αυτό λοιπόν οι άλλοι επεξεργαστές θα πρέπει να περιμένουν την υλοποίηση, εκτός άμα χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές όπως διασωλήνωση και επικάλυψη άλλων λειτουργιών. Τέλος, η πράξη του υπολογισμού του μέσου όρου μπορεί να γίνει παράλληλα από κάθε επεξεργαστή που ενημερώνει τη δικιά του τιμή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτόν τον αλγόριθμο υπάρχει ένα παράλληλο τμήμα, ένα σειριακό τμήμα και ένα παράλληλο τμήμα. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της διάρκειας είναι ότι φανερώνουν ένα ρεαλιστικό υπολογιστικό μοντέλο πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη σειριακών τμήματων σε ένα πρόγραμμα που δεν μπορούν να διαιρεθούν σε υποεργασίες. Αυτό λαμβάνεται υπόψη το μοντέλο παράλληλου υπολογισμού με σειριακά τμήματα. Έτσι λοιπόν θα δούμε το επόμενο μοντέλο, το οποίο είναι πιο ρεαλιστικό από αυτό εδώ πέρα. Και σε αυτό εδώ το μοντέλο θα μιλήσουμε σε λίγο για τον νόμο του Αμντάλ. Η υπόθεση λοιπόν στην οποία στηρίζεται το μοντέλο είναι ότι κάθε δοθήσα εργασία έχει ένα τμήμα, ένα κλάσμα λοιπόν της ολικής εργασίας, το οποίο δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε νη ίσες υποεργασίες. Όπως είδαμε προηγουμένως, υπήρχε ένα τμήμα που ήταν σειριακό, δεν μπορούσε να διαιρεθεί αυτό σε άλλες υποδιεργασίες και ασφαλώς υπήρχαν και τμήματα παράλληλα που μπορούσαν να διαιρεθούν. Αν ονομάσουμε F αυτό το τμήμα, τότε το κλάσμα του προγράμματος που απομένει μπορεί να διαιρεθεί σε νήσες υπομονάδες και είναι το 1 πλην F. Το F είναι το σειριακό, το 1 πλην F είναι το παράλληλο. Στο μοντέλο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι η ταύ S είναι ο χρόνος εκτέλεσης ολόκληρης της εργασίας σε έναν επεξεργαστή, δηλαδή σειριακά, και ταύ M θεωρούμε ότι είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένας επεξεργαστής να εκτελέσει μια υποεργασία της ολικής εργασίας. Κάνοντας αντίστοιχους συλλογισμούς με αυτό που εφαρμόσαμε στο μοντέλο ίσης διάρκειας, παράγεται λοιπόν ο χρόνος ταύ M. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ταύ M είναι ίσον με F, δηλαδή το κομμάτι που είναι σειριακό επί ταύ S, το ποσοστό λοιπόν που είναι σειριακό επί ταύ S, και το υπόλοιπο που είναι 1 πλην F επί ταύ S προς N.
Επομένως, η επιτάξη υπολογίζεται με την εξίσωση ΤΑΦ-S προς ΤΑΦ-M, δηλαδή κάνουμε αντικατάσταση του ΤΑΦ-M με τον όρο που βρίσκεται προηγουμένως και βρίσκουμε ότι η επιτάξη είναι νι προς 1 συν νι πλην 1 επί F. Η επιτάξη λοιπόν υπολογίζεται με αυτή τη σχέση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη σχέση, η πιθανή επιτάχυση εξαρτάται από το πλήθος των επεξεργαστών καθώς και από το τμήμα του κώδικα που δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι γνωστό και ως νόμος του Αμντάλ, δηλαδή ότι υπάρχει ένα όριο στο βαθμό που ένα πρόγραμμα μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι πλήρως σηριακό, δηλαδή F ίσον 1, δηλαδή το 100% του προγράμματος δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί, τότε δεν μπορεί να γίνει επιτάξη, δεν υπάρχει επιτάξη και όσο επεξεργαστούμε να βάλουμε, ο χρόνος θα είναι σταθερός και ίδιος με το σηριακό. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο του Αμντάλ, η βελτίωση στην απόδοση ενός παράλληλου αλγορίθμου δεν περιορίζεται από τον αριθμό των επεξεργαστών, αλλά κυρίως από το τμήμα του αλγορίθμου που δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν ένα εσωτερικό ανώριο και αυτό όταν εκφράστηκε είχε ένα αντίκτυπο στην ερευνητική κοινότητα για τις παράλληλες μηχανές. Ασφαλώς και σε αυτό το μοντέλο δεν λήφθηκε υπόψη η καθυστέρηση του δικτύου. Αν βλάβουμε υπόψη και την καθυστέρηση του δικτύου, τότε έχουμε την εξίσωση που φαίνεται με το μπλε πλαίσιο, όπου ΤΑΦΜ ίσον F επί ΤΑΦΣ, δηλαδή το ποσοστό που είναι σηριακό επί το χρόνο του σηριακού προγράμματος, συν το υπόλοιπο που είναι 1 πλην F επί ΤΑΦΣ προς N, γιατί μπορεί να παραλληλοποιηθεί, συν το χρόνο επικοινωνίας ΤΑΦΣ. Έτσι λοιπόν, αν αντικαταστήσουμε στην σχέση ΤΑΦΣ προς ΤΑΦΜ τον όρο που μόλις τώρα υπολογίσαμε, έχουμε την επιτάχυση που υπολογίζεται ως ΤΑΦΣ προς F επί ΤΑΦΣ συν 1 πλην F επί ΤΑΦΣ προς N συν ΤΑΦΣ, δηλαδή N ίσον, δηλαδή ίσον N προς F επί νι πλην 1 συν 1 συν νι επί ΤΑΦΣ προς ΤΑΦΣ. Και η μέγιστη επιτάξη δίνεται από τον υπολογισμό του ορίου καθώς το νι τίνει στο άπειρο. Η τελευταία λοιπόν σχέση φανερώνει ότι και σε αυτό το μοντέλο η μέγιστη επιτάξη δεν καθορίζεται από το πλήθος των επεξεργαστών, αλλά καθορίζεται από το χρόνο επικοινωνίας και από το χρόνο του υπολογισμού που δεν παραλληλοποιείται. Και αυτό είναι ένα πολύ ρεαλιστικό μοντέλο. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα, γνωρίζοντας τη σχέση ότι η αποδοτικότητα ίσον επιτάχυση προς N, προς τον αριθμό των επεξεργαστών, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι το ξι, η αποδοτικότητα, ίσον 1 προς 1 συν νι πλην 1 επί F, ενώ αν μπήκε ο χρόνος επικοινωνίας, έχουμε την διαμόρφωση της εξίσωσης ως 1 προς F επί νι πλην 1 συν 1 συν νι επί ταφ C προς ταφ S. Εκτός από τον νόμο του Αμντάλ, ένας άλλος εξίσου σημαντικός νόμος είναι και ο νόμος του Γκρος. Είχε διατυπωθεί το 1940 από τον Henry Gross και σχετίζεται με την απόδοση ενός παράλληλου συστήματος σε σχέση με την τιμή του. Εδώ πέρα λοιπόν υπέθεσε αξιωματικά ότι η ισχύς πι ενός υπολογιστή αυξάνεται εκθετικά με το κόστος κατασκευής του. Είχε δώσει τον τύπο ότι η ισχύς πι ίσον κάπα επί C στην S, όπου κάπα αισθητικές αθέρες με μια πολύ πιθανή τιμή για το S, την τιμή 2. Για S στον 2 παίρνουμε τη γραφική παράσταση του παρακάτω σχήματος, δηλαδή για να αυξήσουμε την ταχύτητα υπολογισμού 2 φορές θα πρέπει να πληρώσουμε 4 φορές παραπάνω χρήματα. Βέβαια, είχε διατυπωθεί σε μια εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί καν το τρανζίστορ, οπότε λογικό είναι να είχε μια μεγάλη απόκληση από αυτό που ίσχυσε τελικά και η εξέλιξη των υπολογιστών διέπνευσε τον Gross, αλλά εκείνη την εποχή ήταν έντονη διαφωνία κατά πόσο αξίζει ή όχι να κατασκευαστούν πιο γρήγορες μηχανές. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι κάπως ισχύει και στις μέρες μας, γιατί πια
δεν συναντάμε έναν υπολογιστή σούπερ μεγάλο υπερυπολογιστή, αλλά συμφέρει να έχουμε πολλούς μικρούς επεξεργαστές και υπολογιστές που συνδέονται σε ένα κατανοημένο σύστημα. Άρα λοιπόν μπορεί αυτός ο νόμος να βρίσκει κάποια σημεία στήριξης και στη σημερινή εποχή. Έτσι λοιπόν, στον νόμο του Αμπντάλ είχαμε δει ότι εξαρτάται η αποδοτικότητα και η επιτάξη ενός συστήματος από την ύπαρξη συριακών τμήματων ή όχι. Είχε διατυπωθεί το 1967 από τον Αμπντάλ και κινήθηκε στο ίδιο πεσημιστικό πνεύμα με τον νόμο του Γκρος, ότι δηλαδή δεν είναι βιώσιμη ή επικερδής η χρήση παράλληλων μηχανών. Είχε καταλήξει στο συμπέρασμα με δεδομένο ότι το F είναι σταθερό και δεν μεταβάλλεται στην αρτήση του N. Βλέπουμε λοιπόν μια γραφική αναπαράσταση του νόμου του Αμπντάλ για ένα παράδειγμα, όπου βλέπουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που το μπλε είναι το κομμάτι που μπορεί να παραλληλοποιηθεί και το κόκκινο είναι το κομμάτι που δεν μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Βλέπουμε ότι αν αυξήσουμε τον αριθμό των επεξεργαστών, βάζουμε 2, τότε το μπλε κομμάτι διαιρείται δια 2 και έτσι λοιπόν μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης. Αν γίνει 4 μειώνεται ακόμα περισσότερο, 8 μειώνεται ακόμα περισσότερο και 16 ακόμα περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι το κόκκινο, δηλαδή το συριακό τμήμα, διαδραματίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό του συνολικού χρόνου του συστήματος. Έτσι, ενώ αρχικά ήταν αμεληταίο, βλέπουμε ότι όταν έχουμε παραλληλοποιήσει πλήρως το υπόλοιπο κομμάτι που μπορούσε να παραλληλοποιηθεί, ο χρόνος αυτός ο συριακός κυριαρχεί πια στη διαμόρφωση του χρόνου, του συνολικού χρόνου εκτέλεσης, του συστήματος. Στην πράξη έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις με παράλληλους αλγόριθμους όπου το F είναι συνάρτηση του πλήθους των επεξεργαστών. Δηλαδή βλέπουμε ότι το όριο της επιτάχυσης είναι νη. Αυτό βέβαια βρίσκει απήχηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλγορίθμων όπου μας επιτρέπουν να έχουμε αυτή την γραμμική επιτάχυση. Έτσι λοιπόν επιτυχάνεται η πολυπόθητη γραμμική αύξηση, η γραμμική επιτάχυση, αυξανόμενη τον νη, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι παραβαίνει τον νόμο του Αμπντάλ. Ουσιαστικά δεν ανατρέπει αλλά συμπληρώνει τον νόμο του Αμπντάλ αφού τα συριακά τμήματα είναι αμεληταία. Ο νόμος του Γκουσταφσόν Μπαρσίς. Το 1988 οι Γκουσταφσόν Μπαρσίς παρατήρησαν ότι σε συστήματα με εκατοντάδες επεξεργαστές αρκετά μεγάλου μεγέθους προβλήματα μπορούσαν να παραλληλοποιηθούν αποτελεσματικά και ίσχυαν οι σχέσεις ότι είχαμε μία γραμμική αύξηση της επιτάχυσης ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Κατέληξαν λοιπόν στην παρακάτω σχέση για την επιτάχυση, δηλαδή ότι η επιτάχυση ίσον νη επί νη μείον νη πλην ένα επί F, όπου αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα καλύτερη επιτάχυση και έτσι λοιπόν ο αντίκτυπος του συμπεράσματος ήταν τεράστιος και όδησε τους ερευνητές στην κατεύθυνση των παράλληλων υπολογιστών. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορούσαμε να έχουμε και επιτάχυση ακόμα ίσως και μεγαλύτερη από τον αριθμό των επεξεργαστών, δηλαδή να έχουμε μια υπεργραμμική επιτάχυση, κάτι όμως που οφείλεται σε ειδικές καταστάσεις αλγορίθμου και συναντάται πολύ σπάνια. Ο στόχος λοιπόν της παράλληλης επεξεργασίας είναι η αύξηση της απόδοσης. Ένας παράλληλος υπολογιστής αποτελείται από ένα πλήθος επεξεργαστικών στοιχείων που επικοινωνούν και συνεργάζονται για να επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα γρήγορα. Τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι πόσο μεγάλο είναι το πλήθος των στοιχείων, πώς πραγματοποιείται η επικοινωνία και πώς μεταφράζεται αυτό σε απόδοση και ποια είναι αυτή. Το βασικό και απόλυτο μέτρο απόδοση είναι ο χρόνος εκτέλεσης. Δηλαδή, αναφερόμαστε στο χρόνο που χρειάζεται ένα υπολογιστικό σύστημα για να ολοκληρώσει έναν υπολογισμό ή στο χρόνο που απαιτείται ένας αλγόριθμος ή μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Ο χρόνος εκτέλεσης έχει
και συνδέεται με πολλές έννοιες. Μπορεί να είναι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης, όπου αναφέρεται στον χρόνο εκτέλεσης ένα ακολουθιακό σύστημα, δηλαδή σηριακά σε έναν επεξεργαστή. Μπορεί να είναι ο βέλτιστος ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης, που είναι η εκτέλεση της καλύτερης και πιο βελτιωμένης έκδοσης σε έναν επεξεργαστή. Και ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης, που είναι η εκτέλεση παράλληλο ή πολυεπεξεργαστικό σύστημα. Πώς γίνεται η σύγκριση? Η σύγκριση, όπως είπαμε, γίνεται με το speed up. Το speed up είναι, όπως είπαμε, η πράξη της διαίρεσης του sequential time προς τον parallel time. Η απόλυτη χρονοβελτίωση είναι η σύγκριση του χρόνου στο παράλληλο σύστημα με το βέλτιστο χρόνο του ακολουθιακού συστήματος, ενώ η χρονοβελτίωση είναι η σύγκριση με την εκτέλεση του παράλληλου αλγορίθμου ακολουθιακά. Μια διεργασία λοιπόν, ένα νήμα. Ο χρόνος απόκρισης, latency, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας, ενώ η ρυθμοαπόδοση, το throughput, είναι ο ρυθμός με τον οποίο εκτελούνται οι λειτουργίες. Το κόστος είναι το αντίκτυπο της εκτέλεσης των λειτουργιών στον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. Σε ένα διατό κόσμο, ο ρυθμός υπολογισμού θα ήταν αντίστροφος του χρόνου απόκρισης και το κόστος θα ήταν το γινόμενο του χρόνου απόκρισης επί τον αριθμό των λειτουργιών. Έστω ένα παράλληλο σύστημα τώρα, όπου υποθέτουμε ο χρόνος απόκρισης μια εντολή είναι 100 nanosecond. Άρα αυτό σημαίνει έχουμε ρυθμό 10 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Αν όμως έχουμε ένα pipeline 10 σταδίων, τότε ο ρυθμός θα είναι 100 εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο. Αν τώρα η εφαρμογή εκκινεί μια εντολή κατά μέσο όρο κάθε 200 σεκόντ, τότε ο ρυθμός είναι 5 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Αν μια εφαρμογή χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο παράλληλο σύστημα για να εκτελέσει 100 εκατομμύρια εντολές, τότε θα έχουμε 100 εκατομμύρια εντολές που κυμαίνονται με κόστος εκτέλεσης με μέγιστο 10 σεκόν και ελάχιστο 1 σεκόν, θα πρέπει να μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των εντολών που θα ολοκληρωθούν και σε πόσο χρόνο. Ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης υπολογίζεται από την εξίσωση. Αν υποθέσουμε ότι ένας ακολουθιακός αλγόριθμος απαιτεί νη αριθμητικές πράξεις για να εκτελεστεί και η κάθε πράξη θέλει τα χρονικές μονάδες, τότε κάνουμε απλώς την πράξη νη επί τα, όπου τα είναι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης μιας πράξης. Η τα είναι ανεξάρτητη του αλγορίθμου και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του συστήματος και ο αριθμός των πράξεων νη αναφέρεται ως το μέγεθος του προβλήματος και ο υπολογιστικός φόρτος. Ο ρυθμός παραγωγής αποτελεσμάτων είναι το πλήθος των παραγόμενων αποτελεσμάτων από τις εκτελούμενες πράξεις δια του χρόνου. Δηλαδή, το R sec του N ίσον ν δια τα sec του ν και βγάζουμε την πράξη ότι είναι 1 προς τα α. Και σε αυτή την περίπτωση το μέγεθος R sec είναι η ιδιότητα του συστήματος ανεξάρτητο του αλγορίθμου και του μεγέθους προβλήματος ή του υπολογιστικού φόρτου. Στα μέτρα πρόοδος λοιπόν έχουμε τους χρόνους εκτέλεσης στην ακολουθιακή εκτέλεση παράλληλου αλγορίθμου, όπου εδώ πέρα έχουμε την εκτέλεση σε ένα παράλληλο σύστημα που απαιτεί διάφορες χρονικές επιβαρύσεις που οφείλονται στην παρουσία πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων. Τέτοιες επιβαρύσεις μπορεί να οφείλονται για παράδειγμα στην ανάγκη ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των επεξεργαστών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα σύνολο πράξεων, όπως έχουμε πει. Η επικοινωνία ανάμεσα στις διαρκασίες ενός παράλληλου συστήματος είναι αρκετά χρονοβόρα. Εάν ο παράλληλος αλγόριθμος εκτελεστεί ακολουθιακά, τα επιπλέον στοιχεία που προκαλούν τις επιβαρύσεις μπορούν να παληθούν και να έχουμε μόνο τις ωφέλιμες πράξεις. Έτσι λοιπόν, η ακολουθιακή εκτέλεση ενός παράλληλου αλγορίθμου απαιτεί χρόνο τα φένα δια νη, νη επί τα α. Δηλαδή, ο αριθμός των ωφέλιμων πράξεων νη. Γι' αυτό έχουμε και τις δύο παύλες, επί τα. Ενώ ορίζεται και ο πλεονασμός, όπου είναι το πηλίκο που ισούται με το λόγο των δύο ακολουθιακών χρόνων, τα1 και τα-sec. Και ισχύει επίσης ότι το ν, δηλαδή ο αριθμός των ωφέλιμων πράξεων, είναι μεγαλύτερος ίσως του n,
Δηλαδή, ο αντίστοιχος παράλληλος αλγόριθμος να απαιτούν παραπάνω πράξεις από αυτές που απαιτούνται στον ακολουθιακό. Πράγματι, μερικές φορές προσθέτουμε κώδικα στα παράλληλα συστήματα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των πράξεων που τελικά εκτελεί ένας επεξεργαστής. Έτσι λοιπόν, υπολογίζουμε εδώ πέρα τις επιπρόσθετες πράξεις που έχουν προσθεθεί και συνήθως είναι μεγαλύτερο ίσο του 1. Δεν γίνεται να έχουμε λιγότερες πράξεις από το σηριακό ή θα έχουμε ίδιες ή παραπάνω. Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης, όπως είδαμε, υπολογίζεται από το χρόνο εκτέλεσης των ωφέλιμων πράξεων και το χρόνο που θα χρειαστεί για τις επιπλέον απαραίτητες διαδικασίες συντονισμού του αλγορίθμου. Και γι' αυτό λοιπόν θα είναι το άθροισμα των δύο επιμέρους χρόνων. Έχουμε λοιπόν ότι ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης, TAF του NIP, ίσον ωφέλιμες πράξεις επιμέσω χρόνο πράξεων, συν επιβαρύσεις επιμέσω χρόνο επιβαρύσεων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τους δύο στοιχειώδες μονάδες χρόνου ΤΑΦ α και ΤΑΦ ε, ισχύει ότι η ΤΑΦ ε μεγαλύτερο του ΤΑΦ α. Όταν εκτελούμε λοιπόν με P ίσον 1, τότε ισχύει ότι οι ωφέλιμες πράξεις επιμέσω χρόνο πράξεων είναι περίπου νι και ε νι 1 ίσον 0, δηλαδή το ΤΑΦ του νι 1 ίσον ΤΑΦ 1 είναι ίσως με το χρόνο ακολουθιακής εκτέλεσης του παράλληλου αλγορίθμου. Πριν έχουμε ορίσει τη speed-up, τη χρονοβελτίωση, όπου είπαμε ότι είναι ένα κλάσμα και η χρονοβελτίωση δείχνει πόσες φορές πιο γρήγορος είναι ο παράλληλος αλγόριθμος από το αντίστοιχο ακολουθιακό, δηλαδή ο χρόνος εκτέλεσης του σηριακού αλγορίθμου προς το χρόνο εκτέλεσης του παράλληλου αλγορίθμου. Το speed-up είναι μικρότερο ίσο του αριθμού των επεξεργαστών και μεγαλύτερο ίσο του 1. Αν βέβαια έχουμε speed up μικρότερο από 1, τότε σημαίνει ότι αποτύχαμε στην παραλληλοποίηση του προβλήματος, γιατί το ακολουθιακό πρόγραμμα είναι πολύ πιο γρήγορο από το παράλληλο. Άρα λοιπόν καλύτερα μην το παραλληλοποιήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το speed up πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο ίσο του 1 και μικρότερο από τον αριθμό των επεξεργαστών. Έτσι λοιπόν είδαμε πώς ορίζεται το speed-up, που είναι αυτό το κλάσμα, ο χρόνος της ακολουθιακής εκτέλεσης ως προς το χρόνο της παράλληλης εκτέλεσης. Όσο μεγαλώνει η επιτάχυση, τόσο μικραίνει ο χρόνος εκτέλεσης σε συστήματα παράλληλης επεξεργασίας, γι' αυτό το S παίρνει όλο και μεγαλύτερες τιμές. Έτσι λοιπόν η επιτάχυση είναι αυτό το κλάσμα και αν ισχύει ότι η επιτάχυση είναι ίσο με P ή N όπως είχαμε δει προηγουμένως, τότε έχουμε γραμμική επιτάχυση, είναι μια ιδεατή επιτάχυση, δηλαδή διπλασιάζουμε τον αριθμό των επεξεργαστών και διπλασιάζεται η ταχύτητα εκτέλεσης. Βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει και η περίπτωση να έχουμε υπεργραμμική επιτάχυση, δηλαδή να έχουμε μια επιτάχυση με τιμή μεγαλύτερη από τον αριθμό των επεξεργαστών. Αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται στην ιεραρχία μνήμης και ιδιαίτερα στη λειτουργία της κρυφής μνήμης. Περισσότεροι επεξεργαστές σημαίνει περισσότερη κρυφή μνήμη, προκαλείται σημαντική μείωση καθυστέρησης πρόσβασης στη μνήμη και επίσης παρατηρείται όταν χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος οπισθοδρόμησης backtrack για την έβρεση λύσεων σε ένα πρόβλημα. Βέβαια, στα προβλήματα που κάνουμε εμείς εδώ στο μάθημα, δεν συναντάμε ποτέ υπεργραμμική επιτάχυση, γι' αυτό όταν ένας φοιτητής μου δώσει μια αναφορά που φαίνεται ότι εμφανίζεται υπεργραμμική επιτάχυση, δηλαδή για παράδειγμα σε ένα πρόβλημα που εκτελείται σε δύο επεξεργαστές μου λέει ότι η επιτάχυση είναι 18, τότε αυτόματα, χωρίς καν να δούμε την εργασία, καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος. Οπότε εξηγώ στον αντίστοιχο φοιτητή ότι δεν μπορεί η επιτάχυση να είναι πολύ μεγαλύτερη από τον αριθμό των επεξεργαστών. Η κλιμάκωση εκφράζεται σε σταδιακή επέκταση. Ένας αλγόριθμος είναι κλιμακώσιμος αν το επίπεδο παραλληλισμού του αυξάνεται τουλάχιστον γραμμικά με το μέγεθος του προβλήματος. Μια αρχιτεκτονική είναι κλιμακώσιμη αν εξακολουθεί να συνεπάγει την ίδια απόδοση καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών μολονότι χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερο τους προβλήματα. Η αλγοριθμική και η αρχιτεκτονική κλιμάκωση είναι σημαντικές έννοιες. Θέλουμε εμείς τα προβλήματά μας να είναι κλιμακώσιμα ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα σε όσο δυνατόν περισσότερους επεξεργαστές.
Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στον παραλληλισμό δεδομένων είναι πιο κλιμακώσιμοι από τους άλλους. Είχαμε λοιπόν υπολογίσει και την αποδοτικότητα, που είναι ένα μέτρο της χρονοβελτίωσης σε σχέση με το πλήθος των επεξεργαστών που απέτησε για να επιτευχθεί. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι η αποδοτικότητα ορίζεται ως την επιτάχυση προς τον αριθμό των επεξεργαστών και είναι μικρότερη η ίση του 1. Η ανισότητα ισχύει διότι η χρονοβελτίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη τιμή του πίτου, το πλήθος των επεξεργαστών, εκτός αν υπάρχει, όπως είδαμε προηγουμένως, υπεργραμμική επιτάχυση. Στα μέτρα απόδοσης και συγκεκριμένα στην αξιοποίηση, εκφράζουμε το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο οι επεξεργαστές ασχολήθηκαν με ωφέλιμες πράξεις. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα στον οριζόντιο άξονα τις μονάδες του χρόνου και στον κατακόρυφο τους επεξεργαστές. Βλέπουμε λοιπόν στα γραμμοσκιασμένα γκρι κουτάκια το χρόνο όπου ο επεξεργαστής εκτέλεσε κάποια ωφέλιμη πράξη, ενώ με το άσπρο το χρόνο όπου έγινε κάποια επικοινωνία. Το σχεδιασμένο λοιπόν μέρος του προηγούμενου σχήματος δείχνει την ασχόληση των επεξεργαστών με ωφέλιμες πράξεις και τέλεια αξιοποίηση θα είχαμε αν για όλο το χρονικό διάστημα όλοι οι επεξεργαστές κάνουν μόνο χρήσιμες πράξεις. Δηλαδή, αν είχαμε όλο το ευαδό πι επί τε σκιασμένο. Επειδή όμως δεν συμβαίνει και υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, η αξιοποίηση είναι το ευαδό του σκιασμένου τμήματος ως προς τον ευαδό του ορθογωνίου. Άρα λοιπόν, είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα 18 προς 32. Έτσι λοιπόν, αν ο επεξεργαστής PJ εκτελεί ωφέλιμες πράξεις για μέρος χρόνου QJ επί τε, όπου QJ είναι μικρότερο του 1, ενώ για τον υπόλοιπο χρόνο Q1 πλην QJ επί τε είναι ανενεργός ή επιβαρύνεται με δραστηριότητες που οφείλονται στην ύπαρξη P μεγαλύτερο του 1 επεξεργαστών, τότε η αξιοποίηση ορίζεται ως 1 προς PT επί το άθροισμα από 0 μέχρι P QJ επί τε. Δηλαδή, για κάθε επεξεργαστή βλέπουμε πόσες είναι συνολικά οι ωφέλιμες πράξεις που έγιναν, τόσο σε επεξεργαστή και κατ' επέκταση σε όλο το σύστημα, και αυτό διαιρείται με το συνολικό διαθέσιμο αριθμό μονάδων χρόνου. Έτσι λοιπόν, είναι το άθροισμα όλων ανεξαιρέτως των χρονικών διαστημάτων, σημειώνεται ότι QJ είναι ο χρόνος ακολουθιακού προϋπολογισμού για το επεξεργαστή J και NJ είναι ο αριθμός των πράξεων που εκτελεί ο επεξεργαστής J. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να υπολογίσουμε στο παρακάτω σχήμα, έχοντας πάλι αυτό το γραμμοσκιασμένο πλαίσιο, να δούμε τα διαστήματα, ποια διαστήματα εκτελούνται χρήσιμες αριθμητικές πράξεις του ΤΑΦ α και ποια διαστήματα γίνεται επικοινωνία που είναι το ΤΑΦ ε. Ο αντίστοιχος ακολουθιακός αλγόριθμος χρειάζεται ενίσον 14 πράξεις και μας ζητάει να συμπληρώσουμε τις παρακάτω τιμές στην αρτήση των λάμδα και ΤΑΦ α. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι μας έχει δοθεί στην εκφώνηση ότι ο ακολουθιακός χρόνος είναι 14 ΤΑΦ α. Ο παράλληλος χρόνος είναι ο εξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άρα έχουμε 6 ΤΑΦ α συν 1, 2, 3 ΤΑΦ ε, συν 3 ΤΑΦ ε. Άρα λοιπόν είναι 6 συν 3 λάμδα. Η αξιοποίηση λοιπόν είναι 16, γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 μαύρα κουτάκια και συνολικά έχουμε 4, 1, 2, 3, 4, υπολογίζουμε λοιπόν τις κάθετες στήλες που είναι 24 ΤΑΦ α, δηλαδή γιατί έχουμε εδώ έχουμε ΤΑΦ α, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 24 λοιπόν, συν 1, 2, 3, 3, ΤΑΦ ε επί 4 slots, γι' αυτό βγαίνει 12.
άρα βγαίνει 16 προς 24 στις 12 λάμδα και η αποδοτικότητα είναι ο ακολουθιακός χρόνος 14 προς το συνολικό παράλληλο χρόνο που υπολογίσαμε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε την αξιοποίηση του συστήματός μας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.